84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας. Μεσημέρι, ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 984. Συνεχίζει την επέλασή της η πανδημία. 334 τα κρούσματα χθες στην Κρήτη, επί συνόλου 7.108 στη χώρα. 191 οι μολύνσεις που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο. 15 στο Λασίθι, 70 στο Ρέθυμνο και 58 στα Χανιά. Αυξημένες οι νοσηλίες σήμερα στα νοσοκομεία του νησιού με 103 ασθενείς, 89 στις κλινικές COVID και 14 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 11 διασωληνωμένοι. Σύμφωνα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, 3 ακόμα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές της νόσου. Αλλάζει ο επιδημιολογικός χάρτης, με τα Χανιά να βρίσκονται πλέον στο πορτοκαλί. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή η χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων σε ασθενείς με νόσο COVID-19 που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως μεταμοσχευμένοι με νεφρική ανεπάρκεια και καρκινοπαθείς. 30 στο σύνολό τους, όλοι όσοι ασθενείς λάβουν τα πρώτα μονοκλονικά αντισώματα από την Κρήτη. Τα μονοκλονικά θα χορηγούνται σε πρώτη φάση σε 10 νοσοκομεία της χώρας, μέσω της πλατφόρμας ειδικά, όπου οι θεράποντες ιατροί θα υποβάλουν τις αιτήσεις, ενώ τον τελικό λόγο θα έχει η Ειδική Επιτροπή Λοιμόξεων, η οποία ορίζει μεταξύ άλλων και τα κριτήρια για τη χορήγησή τους. Ανήσυχοι είναι οι ειδικοί αν δεν ενασχεθούν εισαγωγές στα νοσοκομεία, διασωληνώσεις και θάνατοι. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο γενικευμένου lockdown. Η μετάλλαξη Δέλτα δεν παίζει και δεν παίζεται. Θα ανακοπεί μόνο αν σταματήσουν οι ανθρώπινες επαφές, σημειώνει ο γιατρός και ερευνητής Γιώργος Παυλάκης, προτείνοντας μέτρα που θα περιορίσουν τις επαφές όπως και τεστ για τους εμβολιασμένους. Ο κορονοϊός μας αφορά όλους όπως και η προστασία μας. Εμβολιασμός, τεστ, μέτρα υγιεινής στο τρίπτυχο των προτάσεων του Γενικού Παθολόγου Γιατρού Νίκου Λαθουράκη μέσω του 984. Απαραίτητη για τον ίδιο η τρίτη δόση του εμβολίου για όλους όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους στο χρόνο που επιτρέπεται. Πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου προς το Υπουργείο Υγείας. Πρώτοι υγειονομικοί να υποβάλλονται σε rapid test στο πλαίσιο αναχέτησης διασποράς της νόσου. Ταλαιπωρία για 15 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό από λάθος ιδιωτικού εργαστηρίου στη Σαντορίνη και ξέμειναν στο Ηράκλειο τις προηγούμενες ημέρες. Με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας επέστρεψαν στις πατρίδες τους, όπου ετοιμάζονται να κινηθούν και νομικά κατά παντός υπευθύνου για την ταλαιπωρία τους και για το άδοξο τέλος της κρουαζιέρας τους. Υπόθεση με πλαστά πιστοποιητικά rapid test για COVID-19, στην οποία εμπλέκονται μεταξύ άλλων ένας φαρμακοποιός και ως χρήστες ένας αξιωματικός της Ελλάς και ένας στρατιωτικός, αποκαλύφθηκε στον Εύρο έπειτα από έρευνα της ασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που ανέλαβε την υπόθεση λόγω εμπλοκής των δύο κρατικών λειτουργών. Εθνικό lockdown 2 εβδομάδων επιβάλλεται από αύριο Παρασκευή στη Σλοβακία. Τα μέτρα αφορούν σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς και προβλέπουν ότι οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση στην εργασία ή στο σχολείο, αγορά τροφίμων και ιατρικούς λόγους. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα χρειάζονται αρνητικό τεστ κάθε φορά που θα πηγαίνουν στη δουλειά τους. Οι ανακοινώσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού. Η Σλοβακία έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις 45%. Εξελίξεις στην Εκκλησία της Κρήτης μετά την χθεσινή απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, η οποία ομόφωνα αποφαίνεται περί της απαλλαγής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ιρωνέου από τα καθήκοντά του και αποστέλει την απόφασή της προς έγκριση ημί προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προσθέτοντας η Εκκλησία της Κρήτης με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο, την προσφορά και το έργο του Σεβασμιωτάτου Προέδρου της κυρίου Ιρηναίου, έλαβε ομόφωνα τη δύσκολη αυτή απόφαση. Μετά τις 20 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης για όλους τους παραγωγούς που πληρούν τα κριτήρια, όπως η ανακοίνωσή του αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε εφαρμογή του άρθρου 63 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτων ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών επιτοκίων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το ημερολογιακό έτος ετήσιων 2020. Δεσμεύθηκε ωστόσο πως οι εμπλεκόμενοι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν εγγράφους στις παρατηρήσεις τους μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου.
Λόγω χρεών κόβεται μία στις τέσσερις εκκρεμείς συντάξεις αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι για ασφαλισμένους του τέος ΟΓΑ το όριο των οφειλών για την λήψη συντάξης είναι 6.000 ευρώ. Εφόσον το χρέος είναι μεγαλύτερο του ποσού αυτού, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό και να ενταχθεί σε ρύθμιση με δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την εξόφληση του ποσού. Εφόσον αυτή γίνει πέραν του διμήνου, η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα γίνεται από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης. Η αναλογία αυτή φαίνεται ότι ισχύει και στην περίπτωση του ΟΓΑ, όπου τα εκκρεμή αιτήματα συνταξιοδότησης, κάποια από τα οποία βρίσκονται σε αναμονή εδώ και μία διετία, ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 29.266. Μετροπολογία Σπύλιου Λιβανού παρατείνεται έως 31 Δωδεκάτου η προθεσμία αίτησης για μετάκληση εποχικών εργατών γης διάρκειας 30 έως 90 ημερών με παράταση της βραχίας διαμονής τους για επιπλέον 90 ημέρες. Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εμβόλυμη καταβολή των αναδρομικών σε 12.173 συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μέσα μετά τον Μάιο μάλλον του 2016. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η συγκεκριμένη περίπτωση των συνταξιούχων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη, γι' αυτό άλλωστε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκκρεμούσε ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670 του 2020. Ανάπτυξη ανώτερη της αναγραφόμενης στον προϋπολογισμό προβλέπει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post, εκτιμώντας ότι η οικονομία θα κλείσει τη φετινή χρονιά με επέκταση άνω του 7% και το 2022 θα προσθέσει περισσότερο από 5%. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μεγάλες εταιρείες πλέον στρέφουν το βλέμμα στην Ελλάδα χάρη στο ταλέντο της, ενώ είπε ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σκοπεύει να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εναρμονισμένος με την ενδιαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για το 2022, όπως και το πρόγραμμα δράσης, αναφέρει σε δήλωσή της η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. 100.000 ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ροπεδίου Λασιθίου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Κρήτης. Παράσταση διαμαρτυρίας των δασκάλων του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος αύριο το μεσημέρι στο κτίριο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με έτοιμα να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων με άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών 25 Νοεμβρίου με τους ειδικούς να αποδίδουν τις κακοποιητικές συμπεριφορές στην έλλειψη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον άνθρωπο όπως και στα βιώματα των σημερινών ενηλίκων από την παιδική τους ηλικία. Τη μέρημνα αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης προτάσει ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου μιλώντας στον 984 καθώς αυτή βάζει τις βάσεις για μελλοντικές κακοποιητικές συμπεριφορές. Ζητά ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση από τα μέλη της οικογένειας στο συγγενικό φιλικό περιβάλλον προκειμένου αυτή να σταματήσει και υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες και φορείς επιχειρούν πλέον γρηγορότερα και στοχευμένα σπέβδοντας σε βοήθεια όπου αυτή ζητείται. 16ήμερη η δράση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης σε συνεργασία με τις Επιτροπές Ισότητας των Δήμων της Κρήτης και τις γυναικείες οργανώσεις του νησιού με το σύνθημα «Βάφουμε τον κόσμο πορτοκαλί» μέχρι και τις 10 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αγώνα δρόμου στο ίδιο πλαίσιο διοργανώνουν την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο κέντρο του Ηρακλείου με τη συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών τα Σωματεία του Ηρακλείου. Σοκάρουν τα στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών την ίδια ώρα, καθώς ένα στα 5 παιδιά στην Ευρώπη γίνεται θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και αυτό δυστυχώς ισχύει πρωτίστως για τα πιο ευάλωτα παιδιά, όπως από το βήμα της Βουλής είπε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη δράση διδήμου που άδειαζε σπίτια σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο έβαλε η ομάδα δίκυκλησης αστυνόμευσης Ηρακλείου. Πρόκειται για δύο άνδρες, ένα Έλληνα και ένα Λοδαπό, οι οποίοι φέρεται να έχουν προβεί σε διάστημα μικρότερο των 2 εβδομάδων σε 10 κλοπές και διαρρήξεις, με τη λία τους μάλιστα να ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες ο 33χρονος άνδρας, ο οποίος λίστεψε πρατήριο καπνικών προϊόντων, αφαιρώντας 3.400 ευρώ στην ευρύτερη
όλη περιοχή της Χανιόπορτας. Ληστεία νωρίς σήμερα τα ξημερώματα σε μίνι μάρκετ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Τρεις άνδρες εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή μαχαιριού πήραν 500 ευρώ καπνικά προϊόντα, όπως επίσης το κινητό και τα χρήματα που είχε πάνω του ο υπάλληλος εκείνη την ώρα. Διέφυγαν αμέσως και αναζητούνται από την αστυνομία. Σε 10 υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών που διαπράχθηκαν σε Ηρακλείο και Ρέθυμνο, φέρονται να εμπλέκονται δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Αλλοδαπός. Με βάση το δελτίο της αστυνομίας, αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις Αλλοδαποί για διάθεση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 50 γραμμάρια κοκαίνης. Κατασχέθηκαν επιπλέον το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, 5 αυτοκίνητα και 20 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθη Έλληνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν βαλίστρα, τόξο, ξυφολόχοι και 19 βέλη. Επιθέσεις με εμπριστικούς μηχανισμούς σε δύο τράπεζες έγιναν τα ξημερώματα σήμερα στο Παγκράτη, στην Αττική, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Τη χρήση ηλεκτρονικών περιοριστών ταχύτητας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των παραβάσεων ταχύτητας και των ατυχημάτων που οφείλονται σε αυτές. Από τον Ιούλιο του 2022 φέρεται να καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση ηλεκτρονικών περιοριστών ταχύτητας στα αυτοκίνητα που θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα 5η 25 του μήνα στην Πλατεία Ελευθερίας, 5 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρήτης σε συνεργασία με τη μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Την Κυριακή 28 του Νοέμβρη στα Ανόγια, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, μαζί με το Δήμο Ανογίων και την κοινωνική υπηρεσία, θα γίνει επίσης εθελοντική αιμοδοσία. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Παρουσία Χαρδαλιά Φλόρου σήμερα οι τελετές μετακομιδής των Λειψάνων 7 Έλληνων αγωνιστών στην Κύπρο που ανεβρέθησαν και ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εκταφών της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων και του αντίστοιχου προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τα μεσονύκτιες διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν, του φώναζαν να παραιτηθεί λόγω της συνεχιζόμενης κατρακύλας της τουρκικής λύρας και της οικονομικής κατάστασης που έχει εισέλθει η χώρα. Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπέγραψαν συμφωνίες για επενδύσεις στους τομείς ενέργειας, τεχνολογίας μεταφορών, υποδομών υγείας ενέργειας και συμφώνησαν σε συνεργασία στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των τροφίμων και της γεωργίας. Η Γαλλία δεν θα αφήσει τη μάχη να γίνει νεκροταφείο, δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν μετά το θάνατο 31 μεταναστών στη μάχη, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των μέσων της υπηρεσίας Frontex στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Ελίζε. Συμφωνία Τεχεράνη CIA για συνέχιση των διαβουλεύσεων. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με 5 προκρίσεις, η μία εκ των οποίων άνευ αγώνος, άνοιξε η αυλαία της δεύτερης φάσης του κυπέλου ΕΠΣΗ. Τα αποτελέσματα είναι δόξα Ηρακλείου Λίντο 0-5, Κεραυνός Δωρίας 3-0, Αγία Βαρβάρα Μοχός 3-1, Γιούχτας 2010, Ετός Ανογίων 0-2, Τήλισσος Φεστός 3-2. Η ΑΕΚ Β' άφησε χθες στο Παγκρίτιο τους πρώτους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 και έμεινε στην βαθμολογία πρώτη του Νότιου Ομίλου. Τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής είναι Καρισκάκης Καλαμάτα 0-1, Αστέρας Βλαχιώτη Κηφισιά 0-1, Διαγόρας Επισκοπή 1-0, Χανιά Ρόδος 2-2, Όφη Ιεράπετρα Ηρόδοτος 1-1, Καλυθέα Εγάλαιο 1-0. Το Ζάκυνθος Λεβαδιακός αναβλήθηκε, ενώ Ρεπό είχε ο Παναθηναϊκός Β'. Το παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον Ιωνικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον Όφη με το ενδιαφέρον του κόσμου αρκετά μεγάλο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Φενέρμπαχτσέ σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League με στόχο την νίκη για την πρόκριση. Στο άδειο γήπεδο της Μπρατισλάβας φιλοξενείται απόψε στις 19.45 ο ΠΑΟΚ από τη Σλόβαν για το Europa Conference League. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.